το κράτος, το καδοχικό καθεστώς, να δίνει τις λεγόμενες υπηκότητες με τη Σέσουλα. Περισσότερες πληροφορίες θα μας μεταφέρει ο Λεόντιος Χριστοδούλου που έχει το ρεπορτάζ. Λεόντια, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όντως, οι προσπάθειες της Άγκυρας για να καταστούν οι τουρκοκύπροι μειονότητα στα κατεχόμενα εντείνονται. Η λεγόμενη κυβέρνηση Ακκιντζή μοιράζει υπηκότητες με την Σέσουλα, γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση των τουρκοκυπρίων και τουρκοκυπριακών κομμάτων, αφού αμφισβητούν τα κριτήρια παραχώρησής τους. Έστεση προκαλεί δημοσίευμα στον τουρκοκυπριακό τύπο ότι η γυναίκα που ήρθε στα κατεχόμενα με τουριστική βίζα πήρε τη λεγόμενη υπηκότητα σε 24 ώρες με την μεσολάβηση του ψευδοπρωθυπουργού Χουσέιν Οζγιουρκιούν και ότι πρόκειται για φιλενάδα τουρκοκύπριου πολιτικού. Φιλενάδα τουρκοκύπριου πολιτικού. Βάσει Κατερίνα υπολογισμών, την περίοδο 16 Απριλίου 2016 μέχρι την 31η Μαρτίου 2017 δόθηκαν 4.603 λεγόμενες υπηκότητες. Επισημαίνεται ότι σε κάθε συνεδρία του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου παραχωρούνται υπηκότητες σε περίπου 30 με 40 άτομα. Συνολικά, Κατερίνα, φαίνεται να έχουν παραχωρηθεί σε 10.000 άτομα περιλαμβανομένων και των οικογενειών τους. Το λεγόμενο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό τύπο, από τις 15 μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου παραχώρησε άλλες 78 υπηκότητες. Να πούμε ότι περισσότεροι προέρχονται από τις περιοχές Άδανα, Ρεχανλή και Αλτιντζίογλου της Τουρκίας. Τουρκοκυπριακά κόμματα, Κατερίνα, αναμένεται να προσφύγουν στη λεγόμενη δικαιοσύνη, καθώς κρίνουν τις αποφάσεις του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου ως παράνομες, τονίζοντας ότι το ποτήρι ξεχύλισε. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Λεόντιε. Να πάμε τώρα και στο